Γιατί όταν επιστρέψει θα μας μιλήσει. Ωραία, ωραία. Να τα λέμε και αυτά. Και επίσης και ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε στο Όλα Καλά. Λένε την άποψή τους για τον Ντάνο στο ρόλο του ηθοποιού και του Στέφανου Λαμπύρη. Σχολιάζουν και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ είναι και οι δύο υπέρ. Για να δούμε το Στέφανο. Φαίνεται η συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στο τατουάζ, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Κοιτάξτε, εγώ υπερασπίστηκα το δικαίωμά του στη δοκιμή. Από εκεί και πέρα θα αφήσουμε λίγο καιρό να δούμε. Τώρα ακόμα δεν έχω δει μια μικρή σκηνή. Τον είδαμε να παίζει, βεβαίως είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο. Νιώθετε ανταγωνισμό που το τελευταίο διάστημα στο τατουάζ συζητάνε πάρα πολύ για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ηλικιακά δεν έχουμε καμία δουλειά, ο άνθρωπος είναι ένας νέος άνθρωπος, εγώ είμαι 51 έτους, ή αν ήμουν εγώ 40 ή 35 πόσο είναι, 30 δεν ξέρω, και αν ήμουν και όπως το λένε πιο αφοριζόμουν από αυτή τη δουλειά, ενδεχομένως να είχα πρόβλημα. Με αφορμή τη συμμετοχή του Ντάνου, ο οποίος βγήκε από ένα reality, δεν είναι ηθοποιός και έχει ακούσει πάρα πολλά. Δεν έχω νιώσει ποτέ αυτή την οργή, γιατί όποιος βγαίνει και μιλάει γι' αυτό, βγάζει μια οργή, ένα έλεος πια. Πού φτάσαμε, πού κάναμε, πού διάξαμε, υπερβολές κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, ο καθένας φυσικά και μπορεί να έχει τη γνώμη του, εννοείται. Και εγώ έχω δοκιμαστεί σε πράγματα. Έχω τραγουδήσει σε μουσική σκηνή. Έχω παρουσιάσει χωρίς να είμαι παρουσιαστής. Άλλα τα έκανα καλά, άλλα δεν τα έκανα καλά. Το γεγονός όμως ότι είχα τη δυνατότητα να το δοκιμάσω, μ' αρέσει πολύ και θα θύμωνα πολύ αν κάποιος μου το στερούσε αυτό το δικαίωμα. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτό το παιδί μου πήρε τη δουλειά. Δεν θα παίρνανε εμένα και πήραν τον Ντάνο. Και εμένα, όταν έκανα το παραπέντε, μου προτείνανε μόνο να μοιράζω σακούλες στο σούπερ μάρκετ, μου είχαν πει. Σοβαρά μιλάς. Πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πρωινά, μεσημεριανά, ό,τι πάνελ. Εννοείται μετά από μια επιτυχία. Ο καθένας θέλει να πάρει από σένα ό,τι περισσότερο μπορεί. Μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πάντως, όσο καλός ο Αργύρης Αγγέλου. Ναι, για να πούμε μια αλήθεια, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, επειδή και εγώ του έκανα μια συνέντευξη, είχε πάρα πολλές προτάσεις που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βγάζει εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως. Νομίζω ότι το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά με την απόσταση που έχει πάρει από τις πολλές προτάσεις. Μπορεί να έκανε ένα διαφημιστικό, μπορεί να δέχτηκε να κάνει ένα σύριαλ, αλλά μπροστά σε αυτά που του έχουν προτείνει θα μπορούσε να έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι κράτησε πολύ ακέραιη στάση. Θα μπορούσε και αυτός να έχει μια full ατζέντα, ας πούμε. Να. Θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη full ατζέντα. Και πάλι δεν τη λες άδεια την ατζέντα του. Δηλαδή και τις διαφημίσεις του κάνει και όλα, αλλά τα κάνει με ένα μέτρο. Δεν προκαλεί καθόλου με τη αυτό. Ζωή του. Ο Γιώργος έκανε αυτή την επιλογή, απορρίπτοντας άλλες, γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι σωστό γιατί σε σχέση με αυτό που θέλει. Δεν ήθελε να κάνει ούτε αρπαχτές, ούτε να πηγαίνει κάπου. Βγαίνει και το μόνο τι θέλει μόνο καρδιά για να παίρνει λεφτά. Δηλαδή. Λοιπόν, να το αγαπάς αυτό. Και του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Εγώ σου όχι σε αυτό. Συγγνώμη, επειδή σε αυτό ίσα για μένα, αυτοί που ξεκίνησαν και λέγανε για ποιο λόγο να είναι στο τατουάζ, για ποιο λόγο, γι' αυτό για μένα κάτι. Μέσα υπάρχει μια ζήλια. Μια εμπάθεια, ίσως. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Έτσι το βλέπω. Το γελίο θέαμα των συμπαικτών του που πήραν μπάριζα κάθε γωνιά της Ελλάδας και πηγαίνοντας σε κλαμπ να παίρνουν μερικές χιλιάδες κάθε βράδυ. Το γελίο αυτό θέαμα των συμπαικτών Άρη, του. Το κριτήκαρε κανείς. Δεν είναι γελίο το θέαμα, είναι επιδείωση. Συγγνώμη, να καταλάβω λίγο τι εννοεί. Για μένα είναι γελίο θέαμα, για σένα είναι επιδείωση. Και άρα να σου πω τώρα λιγάκι. Με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό το οποίο λες. Εγώ κατάλαβα. Συγγνώμη, μάθαμε 15 καινούργια ονόματα στην Ελλάδα. Ανθρώπους που πήγαιναν κάθε βράδυ σε ένα κλαμπ στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι παίρναν χρήματα. Δηλαδή αυτό το θέμα είναι ωραίο και δεν το κριτικάρε κανείς. Το θέμα του ανθρώπου που απλά προσπαθεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, πρέπει να τον θάψουμε. Γιατί δεν θα μπορούσε και αυτός να γυρίζει όλα τα κλαμπ και να έχει κάνει κλαμπ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κάναν κάτι κακό οι παίκτες οι υπόλοιποι που πήγαν σε μαγαζιά και εμφανίστηκαν το και πήραν λεφτά. Το καλό και το κακό το κρίνει ο καθένας για τον εαυτό του. Όχι, το είπες γελίο. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν είναι γελίο θέμα. Είσαι πολύ άδικο σε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το γελίο δηλαδή. Το ότι βλέπω εγώ κάποιον στη τηλεόραση και θέλω να πάω να τον δω μετά σε ένα κλαμπ και να βγάλω μια φωτογραφία μαζί. Το ακυρώνει πάρα πολύ κόσμο αυτό που κάνει. Δεν ακυρώνω, παιδάκι. Όχι, γιατί σε αυτά τα μαγαζιά το καλοκαίρι πήγαν χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες κόσμο. Και βγήκαν μαζί στο γραφείο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τους αγάπησαν. Εσύ το λες λοιπόν το θέμα αυτό γελίο. Συγγνώμη που το λέω, δεν είναι μα γελίο. Κάτσε, μα ένας από αυτούς τους ηθοποιούς που έχουν βγει και μιλάνε δεν έχει βγει να πει αυτοί οι άνθρωποι που τους μάθαμε μέσα δεν σε μια περίοδο 6 μηνών. Δεν με νοιάζει τι λένε οι ηθοποιοί. Με νοιάζει τι λες εσύ αυτή τη στιγμή που γυρνάς και λες ότι είναι γελίο το θέμα. Μα εγώ σου λέω ότι σε περίοδο 6 μηνών μάθαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουμε κάθε μέρα να πάνε να φωτογραφίζονται με κάποιους. Ναι, αγόρι, μα αυτό γινόταν για πάντα και γίνεται και στο εξωτερικό. Βγαίνουν τόσα reality πάνω στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται εδώ πέρα είμαστε μια φτωχή χώρα πιο μικρή και κάνουν αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
Δεν είναι γελίο το θέμα. Να θέλει να πάει κάποιο να βγάλει π.χ. Συγγνώμη. Να πάει να βγάλει μια φωτογραφία με τη Σάρα Ασκενάζη. Με εκνευρίζει. Γιατί εκνευρίζει τώρα, πάρτε και τη τουλίπα. Γιατί είναι απόλυτο και η γυναίκα μα λέει ότι είναι γελίο. Όχι, δεν είναι γελίο. Sorry κιόλα. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω. Γιατί ακυρώνει και το κοινό με αυτό που κάνει, με αυτό που λε. Δεν ακυρώνει. Ακυρώνει όλου αυτού. Ακυρώνει όλου αυτού που πάνε σε αυτά τα μαγαζιά. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Είναι ένα σύστημα γρανάζι του οποίου είμαστε κι εμείς. Γιατί άρη μου. Τι ωραία που το είπες. Ευχαριστώ. Είναι διευθυντρία του λοιπόν. Ας πούμε τον. Δεν είμαι διευθυντρία. Το λοιπόν. Λοιπόν. Τον Αγγελόπουλο τον ζήτησες κι εσύ για εξώφυλλο. Το ζήτησαν κι άλλοι. Οι άνθρωποι αυτοί, βεβαίως κι εμείς για συνεντεύξεις. Το Σπαλιάρα το ζητήσαμε κι εμείς. Είναι ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουμε όλοι. Λες γελίο. Το γελίο ποιο είναι. Κάποιος τώρα που όπως είπε η Φέη. Δουλεύει σαν το σκυλί για να μπορεί να πληρώσει το ενίκιο και δεν του φτάνουν και τα λεφτά. Σου λέει ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε πόσο άδικη είναι η ζωή. Μπήκανε σε ένα reality και οι άνθρωποι αυτοί κονομάνε. Και εγώ... Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρχαν και άλλα reality και το ίδιο πράγμα έχει συμβεί. Αυτό γίνεται παντού. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έρθει αύριο. Ποιο είναι το παιδί που είχαμε στο Άλτερ στην εκπομπή τη Μαριέτα, ένα πολύ γλυκό παιδί. Ο πρόδρομο. Ο πρόδρομο καφενιώτη από το Big Brother. Λοιπόν. Αγαπητό. Βέβαια, ρε παιδιά. Και αν έρθει ένα επιχειρηματία αύριο και σου πει Φέη μου, εγώ σου δίνω αυτά τα λεφτά. Μπορεί να έρθει στο μαγαζί μου για να προμοτάρει κάτι. Τώρα χρησιμοποιώ εσένα. Γιατί να πεις όχι, θα λέγαμε εμείς όχι, όταν ο άλλος σου σκάει κάποιες χιλιάδες ευρώ στα πόδια. Εγώ βρίσκω Γιώργου Αγγελόπουλου πολύ πιο έντιμη, πιο ανδρίκια, αν το θες, με το δικό, κοντά στο δικό μου κώδικα. Εσύ το λες συγκριτικά. Το λέω συγκριτικά. Ο καθένας, παιδιά, κάνει ό,τι θέλει. Ανάλογα με τις προτάσεις που έχει κάνει. Ποιο σωστό μου φαίνεται αυτό που έχει κάνει. Γιατί στον Αγγελόπουλο του κάνανε συγκεκριμένες προτάσεις, μεγάλες φίρμες με πολλά λεφτά. Δεν θα μπορούσε να κάνει. Η Σάρα, ας πούμε, και η άλλη. Δεν θα μπορούσε όμως συγκριτικά. Και από άλλα κόνσεπτ τέτοια και μουσική και αυτά. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Επίσης, ήταν και ο νικητής. Ήταν και ο νικητής. Δεν έχει να κάνει αυτό. Και σε άλλα έχουμε δει ότι αυτοί που δεν ήταν νικητές, άκουσα με λίγο και σε τραγουδιού κάνανε μεγαλύτερη καριέρα από αυτού που ήταν νικητές. Έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει ένα ρεύμα που τράβηξε τον κόσμο. Και επειδή μιλάμε για τον Γιώργο, να πω λίγο για αυτό που έφυγε. Ο Άρης αναφέρθηκε πάντως στις κριτικές. Δηλαδή πέσαν όλοι πάνω του και δεν έπεσε. Είναι στο άλλο θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι εξίσου ένα θέμα το οποίο θα. Γιατί να πέσει όμως πάνω σε κάποιον, θα σου πω εγώ. Να μην πέσει πουθενά. Αλλά συγκριτικά για μένα το αρπαχτές κάθε βράδυ σε κλαμπ σε σχέση με αυτό που κάνει αυτό. Αυτό είναι πολύ λοιπόν, πιο κοντά ναι, στο απλά εγώ διαφωνώ μαζί σου γιατί το είπες γελίο. Δεν θεωρώ ότι είναι γελίο. Να πω λίγο για αυτό που λέγαμε ότι έφυγε από την πρεμιέρα και μας έκανε εντύπωση που το λέγαμε χθες εδώ. Χθες, ναι. Λοιπόν, που έφυγε από την. Ναι. Το σχολιάσαμε εδώ χθες. Λοιπόν, επειδή ο Γιώργος. Γράφτηκε. Νομίζω ότι. Ναι, υπόθηκε. Ναι, έγινε υπόθηκε, το γράφτηκε παντού. Ναι, έγινε. Δεν θα λέγαμε ποτέ κάτι. Δεν θα έπρεπε να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι. Το γιατί έγινε δεν ξέρουμε. Και επειδή έκανα ρεπορτάζ, έμαθα ότι. Και η Τσόλκα νομίζω είχε γράψει ένα κείμενο. Για να βεβαίω, όχι κι άλλοι. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ και έμαθα ότι ο Γιώργος έφυγε στο διάλειμμα λόγω ανατέρας βίας, λόγω ασθένειας εγκεφαλικού του προσώπου. Έπρεπε να φύγει.